κουλτουριάριδες είναι οι διανοούμενοι που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη γνώση και την πληροφόρηση και λιγότερη στο αίσθημα και το βίωμα. Ό,τι έμαθαν ή δεν έμαθαν έχει για αυτούς μεγαλύτερη αξία από τη σκέψη. Κουλτουριάριδες βρίσκονταν σε όλες τις εποχές. Στην αρχαία Ελλάδα τους κοροϊδεύει πολύ άσχημα ο Αριστοφάνης, επειδή χρησιμοποιούσαν πάντα καινούριε και παράξενες λέξεις για να ξυπάσουν τον κόσμο. Και οι σοφιστές ήταν ένα είδος κουλτουριάριδες της εποχής τους, γιατί έδωσαν πολύ σημασία στη γνώση και όχι στη σωστή κρίση. Αλλά και παλαιότερα θυμάμαι όταν λέγαμε οι διανοούμενοι ή οι άνθρωποι των γραμμάτων, νιώθαμε κάτι σαν δυσφορία και ενόχληση. Γιατί καταλαβαίναμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ξεφύγει πολλοί από τη ζωή, εν ονόματι δήθεν της τέχνης. Αυτοί νομίζαν ότι επειδή ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, έπρεπε να μιλούν με ειδικό λεξιλόγιο, να καταλαβαίνονται μεταξύ τους και ας μην τους καταλαβαίνουν οι άλλοι. Σε τελική ανάλυση, κουλτουριάριδες είναι οι ψευτομορφωμένοι. Μόνο ένας ψευτομορφωμένος μπορεί να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που ξυπάζει και ξαφνιάζει ή να μεταχειρίζεται ωραίες λέξεις και φράσεις για να κάνει εντύπωση, ενώ κατά βάθος δεν κατέχει τη γλώσσα και δεν τη χρησιμοποιεί σωστά. Αυτό που λέμε σήμερα γλώσσα των κουλτουριάριδων είναι ένα κουρκούτι από νεόκοπες λέξεις, από ξένες αμετάφραστες λέξεις και από λέξεις παραμένες από τις διάφορες επιστήμες. Λόγου χάρη η μεταστοιχίωση της ντεμή νομενκλατούρα. Με ένα τέτοιο κουρκούτι, στο τέλος δεν βγάζουν νόημα ούτε αυτοί, ούτε φυσικά κι εμείς. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη λέξη «δομή» που αναφέρεται στο χώρο, ενώ η λέξη «διαδικασία» αναφέρεται στον χρόνο. Τι θα έλεγε όμως, αν ξαφνικά διάβαζες τη φράση «δομικές διαδικασίες» ή «διαδικαστικές δόμες» Ρώτησα κάμποσους να μου τις εξηγήσουν, μα δεν μπόρεσε κανείς. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μπαρούφες. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνουν οι δύο αυτές φράσεις όταν στην κάθε μία το επίθετο αναιρεί το ουσιαστικό. Αλλά τι θα έλεγες αν αυτή η φράση γίνονταν ολόκληρη πρόταση. Άκου, όταν οι δομικές διαδικασίες λειτουργούν ανασταλτικά μέσα στο χώρο του μεταμοντέρνου. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς σε αυτή τη φράση. Πρώτα πρώτα πώς ξέρουν τον όρο μεταμοντέρνο. Ομολογώ ότι κι εγώ δεν τον ήξερα, τουλάχιστον παλαιότερα. Και πίτα τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο χώρο του μεταμοντέρνου. Εάν λειτουργήσουν ή δεν λειτουργήσουν οι δομικές διαδικασίες, αυτά είναι ακατανόητα και για αυτόν που τα γράφει και για αυτόν που τα διαβάζει. Είναι αλαμπουρνέζικα. Και να σκεφτείς ότι σαν και αυτή τη φράση έχω διαβάσει χιλιάδες που επαληθεύουν τα τρία χαρακτηριστικά των κουλτουριάριδων. Πρώτον, ότι δεν γνωρίζουν καλά τις λέξεις και τις έννοιές τους. Παρένθεση. Μου είπαν για κάποιον που έγραφε τη λέξη «ενδιέτημα» και εννοούσε «ένδυμα». Παρέθεσης. Δεύτερον, θέλουν να ξυπάσουν τους άλλους με διάφορες ακαταλαβίστικες λέξεις. Και τρίτον, δεν έχουν χωνέψει καλά αυτά που λένε. Άσε που δεν τα καταφέρνουν ούτε και με το συντακτικό και μπερδεύονται. Βέβαια, το μπέρδεμα υπάρχει πρώτα στο μυαλό. Πάντως, με αυτά και με αυτά, καταφέρνουν να κομπλεξάρουν πολλούς και καμιά φορά όλους και χώρια που συντελούν στο να πάει η γλώσσα μας κατά διαόλου. Από μια άποψη και ο ποιητής θα έπρεπε οποιαδήποτε τεχνοτροπία και αν ακολουθεί να γράφει κατά τρόπο κατανοητό για να μπορεί ο αναγνώστης να τον καταλαβαίνει. Γιατί τι να την κάνω την οποιαδήποτε ποιήση όταν έχει κοπεί η γέφυρα της επικοινωνίας, τι να τα κάνω τα ερμητικά ποίηματα όταν δεν τα καταλαβαίνει κανείς και αφού δεν μου λένε τίποτα πώς είναι δυνατόν να με συγκινήσουν. Βέβαια ο ποιητή έχει τη δικαιολογία ότι γράφει για να εκφράσει τον εαυτό του. Αν και πάλι θα έλεγα ότι ένας ποιητή που εκφράζεται ερήμην του αναγνώστη τι σώοι ποιητή είναι και αν ο σουρεαλισμός στην πρώτη φάση το παραξύλωσε, Τι να πούμε για τους σημερινούς σουρεαλιστές της Αρπακόλας που γράφουν ότι τους κατέβει. Πάντως ο στοχαστής, επειδή δεν έχει ούτε καν τη δικαιολογία της έμπνευση και επειδή ο στόχος του είναι η συζήτηση με τον αναγνώστη, δεν θα έπρεπε να είναι ακαταλόγιστος σαν τους μοντέρνους ποιητέ. Και αν ο εμπλουτισμός της γλώσσας που προβάλλει ως δικαιολογία είναι η αιτία να θριαμβεύσει η ακατανοησία, τότε προτιμώ ορισμένες φυλές της Αφρικής που συνεννοούνται μόνο με 300 λέξεις. Νομίζω πως το κακό αυτό που όλο και φουντώνει οφείλεται όχι μόνο στην ημιμάθεια των περισσότερων κουλτουριάριδων αλλά και στον εγωισμό τους. Δεν θα μπορέσουν ποτέ οι άνθρωποι αυτοί να ακούνε περισσότερο από όσο μιλούνε, να σκέφτονται περισσότερο από όσο γράφουν και να περνούν κάθε πληροφορία από το κόσκινο της κρίσης. Για να συμβεί αυτό πρέπει κανείς να είναι ταπεινός. Να μην νομίζει πως αυτός τα ξέρει όλα και κανείς άλλος. Να μην λέει διαρκώς «εγώ νομίζω», «εγώ πιστεύω», «έχω τη γνώμη» και τα συναφή. Μέσα σε αυτό το βραχικύκλωμα ημιμάθειας και εγωισμού χωρούν και αριστεροί και δεξιοί και εφημερίδες και τηλεόραση και ορθόδοξοι και νεοορθόδοξοι. Μια φορά ένας κομμουνιστής μου πιπίλιζε τον Μάρξ σαν καραμέλα και τελικά αποδείχτηκε πως δεν είχε διαβάσει ούτε μια σελίδα από το «κεφάλαιο». Μα και πώς οι χριστιανοί δεν έχουν μεσάνυχτα από το Ευαγγέλιο. Κι άσε εκείνους που δεν διαβάζουν λογοτεχνία, αλλά μόνο τις βιβλιοπαρουσιάσεις. Κι έτσι είναι σαν να τα έχουν διαβάσει όλα. Παίρνω λοιπόν ένα κείμενο από κάποιον δοκιμιογράφο και στοχαστή, ο οποίος χρόνια τώρα ευαγγελίζεται τη νεοορθοδοξία. Διαβάζω. Ο ελλαδικός άνθρωπος στην Ορθοδοξία διατυπώνει έτσι τον αρνητικό του νόστο ως ζωοθεούμενο, σε εισαγωγικά, μέσα από το διάλογο του εγώ του με το γάλο, ως ανταρσία σε ένα είναι δίχως πρόσωπο. Αφηγείται το καθολικό βίωμά του, τη διαδικασία ενσάρκωσης στο εγώ του, την πρόσκτηση με ενώπιο τον εαυτό του, του διάχυτου και απρόσωπου ως την έλευση του γίγνεσθε, που μετουσιώνεται τώρα μέσα από την ιστορία του, τη διάρκεια της πράξης του, στο εσύ και το εμείς του εκαθολικευόμενου εγώ του. Αυτό που διάβασα είναι μόνο μία πρόταση, είναι δέκα σειρές. Καταλάβατε τίποτα» Θυμάστε τίποτα, ούτε κι εγώ. Αν μου ζητήσουν να πω μια περίληψη, αδυνατό, παρόλο που τώρα μόλις το διάβασα. Ας το ψηρίσουμε όμως λέξη προς λέξη, μήπως και βγάλουμε νόημα, έστω και τμηματικά. Ο ελλαδικός άνθρωπος στην Ορθοδοξία. Αναρωτιέμαι, η Ορθοδοξία αφορά μόνο τους ελλαδικούς ανθρώπους. Και ποιος είναι ο ελλαδικός άνθρωπος γιατί όχι Έλληνας και τι θα πει αρνητικός νόστος. Νόστος είναι το ταξίδι της επιστροφής. Υπάρχει άραγε αρνητικό ταξίδι επιστροφής και θετικό ταξίδι επιστροφής. Και αν παραδεχτούμε ότι αναφέρεται ειδικά στον Έλληνα Ορθόδοξο. Αυτός ο Έλληνας τι διατυπώνει, τον αρνητικό του νόστο και πώς τον διατυπώνει. Μας λέει ως ζώο θεούμενο. Το ζώο θεούμενο πρέπει να το έχει πάρει από κάποιον πατέρα της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μόνο για κουλτουριάριδες δεν μπορούν να κατηγορηθούν. Ξέρουν 100% τι λένε, ακόμα και αν κάνουν υψηλή δογματική. Καταλαβαίνω τι είναι το ζώο θεούμενο. Ζώο είναι ο άνθρωπος που με τη βοήθεια του Θεού γίνεται και αυτός Θεός αλλά είναι δυνατόν ένα ζώο θεούμενο να διατυπώνει τον αρνητικό του νόστο. Το ζώο από τη μία μεριά κάνει ταξιδάκια νόστου και από την άλλη βιάζεται να θεοποιηθεί. Τι απ' όλα κάνει αυτό το ζώο, το οποίο βέβαια είναι ο άνθρωπος. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ο συγγραφέας ξεκίνησε να μιλήσει για τον Έλληνα και όχι για τον άνθρωπο γενικά. Διατυπώνει λοιπόν τον αρνητικό του νόστο σαν ζώο θεούμενο, μέσα από τον διάλογο του εγώ του με το άλλο. Το εγώ και το άλλο με κεφαλαία τα αρχικά, αλλά ας μην επεκταθούμε και στη μάστιγα των αρχικών κεφαλαίων. Καταλαβαίνω ότι είναι ο διάλογος του εγώ με το άλλο, είναι η λαχτάρα της ανθρώπινης επικοινωνίας και επαφής. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω τι κάνει αυτό το ζώο στο οποίο αναφέρεται ο συγγραφέα. Από τη μία τρέχει να προλάβει τον αρνητικό του νόστο, απ' την άλλη βιάζεται να θεοποιηθεί και, πριν προλάβει να θεοποιηθεί, το ρίχνει στους διαλόγους με τους άλλους. Τι κάνει λοιπόν, ταξιδεύει, θεοποιείται ή διαλέγεται. Αυτά τα τρία πράγματα τα κάνει το ζώο της δεύτερης σειράς, γιατί ο ελλαδικός άνθρωπος της πρώτης σειράς σίγουρα τα έχει κι ξεχάσει. Προχωρώ. Ο Σανταρσία ενάντια σε ένα είναι δίχως πρόσωπο. Αυτό, αν το καλοπροσέξεις, έχει νόημα και το καταλαβαίνω. Η ανάγκη που μας οδηγεί στο διάλογο και την επικοινωνία με τους άλλους είναι μια ανταρσία που κάνουμε ενάντια στον εαυτό μας. Ωστόσο, αυτή η κατανοητή φράση ως υποτελής στο ρήμα διατυπώνει και στο υποκείμενο ο ελλαδικός άνθρωπος γίνεται και αυτή ακατανόητη. Παρακάτω διαβάζουμε ότι ο ελλαδικός άνθρωπος, γιατί εκεί αναφερόμαστε πάντοτε, αφηγείται το καθολικό βίωμά του. Και γιατί αυτό. Τέλος πάντων, το καθολικό βίωμα του ανθρώπου μπορεί να δένεται μόνο με τον ελλαδικό άνθρωπο σε συνάρτηση με την Ορθοδοξία. Μετά το καθολικό βίωμα που αφηγείται ο ελλαδικό άνθρωπο, ακολουθεί η διαδικασία ενσάρκωση του εγώ του. Αλλά τι φρούτο είναι πάλι αυτό. Ω τώρα μιλούσαμε με τα λόγια των πατέρων τη Εκκλησία μα, ότι ο άνθρωπο είναι ζώο θεούμενο. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε με τα λόγια του Βούδα, ότι ο άνθρωπο ενσαρκώνεται στο τάδε ζώο και το τάδε ζώο ενσαρκώνεται στον άνθρωπο. Αλλά και η ενσάρκωση του εγώ, τι ζητάει εδώ, ενώ ως τώρα μιλούσαμε για το διάλογο του εγώ με το άλλο ως ανταρσία, ενάντια σε ένα είναι δίχως πρόσωπο. Δηλαδή, τι γίνεται μέσα σε αυτές τις τέσσερις σειρές. Το σώμα διαλέγεται ή ενσαρκώνεται. Εκτός αν το ζώο τα καταφέρνει και τα δύο ταυτόχρονα. Πάμε παρακάτω. Εκτός από το καθολικό βιωμά του και τη διαδικασία ενσάρκωσής του, αφηγείται την πρόσκτηση με ενοποιώ τον εαυτό του, του διάχυτου του και απρόσωπου ως την έλευση του γίγνεσθε, που μετουσιώνεται τώρα. Αναρωτιέμαι, η πρόσκτηση είναι κάτι που το αφηγούμαστε και εγώ νόμιζα πως είναι κάτι που το πραγματοποιούμε. Αλλά για πρόσκτηση πρόκειται ή για μετουσίωση. Εκτός από τις ενσαρκώσεις, τους διαλόγους, τους αρνητικού νόστους, τα ζώα που θεοποιούνται, τις ανταρσίες του είναι δίχως πρόσωπο, αρχίσαμε από την πέμπτη γραμμή και τις μετουσιώσεις του διάχυ του γίγνεσθε. Αυτό λοιπόν το γίγνεσθε μετουσιώνεται τώρα μέσα από την ιστορία του, τη διάρκεια της πράξης του, στο εσύ και το εμείς του εκαθολικευόμενου εγώ του. Είχαμε δει παραπάνω το καθολικό βίωμα, τώρα βλέπουμε και το εκαθολικευόμενο εγώ. Το ρήμα «εκαθολικεύομαι» μάλλον το φτιάξαν οι κουλτουριάριδες. Η φράση του συγγραφέα πρέπει να σημαίνει ότι το εγώ τίνει να προσεγγίσει το καθολικό. Μα πιο πάνω δεν μας έλεγε ότι το διάχυτο γίγνεσθε προσπαθεί να το βάλει μέσα στον εαυτό του. Τώρα άλλαξε και προσπαθεί να το βγάλει από μέσα του και να το κάνει καθολικό. Και τώρα που τελειώσαμε, συνθεώ, την ανάλυση της πρότασης, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν με τόση ασυναρτησία, ο άνθρωπος αυτός να μας μοιήσει στην νεοορθοδοξία. Εκτός αν καταφέρει να μοιήσει όλους τους ασυνάρτητους. Υπάρχουν και χειρότεροι. Ας δούμε λόγου χάρη ένα τεχνοκριτικό σημείωμα που αναφέρεται στη ζωγραφική ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Ακούστε λοιπόν τώρα να απολαύσετε κριτική της ζωγραφικής. Η χρονικότητα στο ζωγραφικό τάδε είναι ψευδέστηση, απάτη, διάσπαση, εξαλλαγή, διαστολή υποκειμένου και αντικειμένου, κατακερματισμός και αλωτρίωση. Γι' αυτό κύριο μέλημά του είναι να την εξωστρακίσει, αναζητώντας την πρωτογένεια μιας νέας ονοματοθεσίας, μιας ιδιωματική μορφής που θα του επιτρέψει την αναδόμηση ενός κόσμου όπου μέσα του ερωτικά συγκλίνουν τα πάντα, ικανοποιούνται, Αποκαθίσταντε. Καταλάβατε τίποτα. Δεν είστε καθόλου ανεπαρκείς που δεν καταλάβατε. Ανεπαρκείς είναι αυτοί που γράφουν τέτοια πράγματα. Αλλά ας αρχίσουμε πάλι το ψήρισμα. Είναι και αυτό εννιά σύρες που αποτελούν μία και μόνη πρόταση. Στην αρχή σου δίνει την εντύπωση πως αν το διαβάσεις προσεκτικά θα βγάλεις νόημα. Γελιέσαι. Γιατί όσο προχωράς, ακόμη και εκείνο που κατάλαβε στην αρχή ξεχνιέται. Η χρονικότητα λοιπόν για τον ζωγράφο μας είναι ψευδέστηση. Φαντάζομαι πως η χρονικότητα πρέπει να έχει σχέση με την έννοια του χρόνου. Τώρα, πόσο χρόνος γίνεται χρονικότητα, αυτό είναι ένα από τα μυστήρια των κουλτουριάριδων. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο έργο. Ζωγραφιές, υλικά, τεχνοτροπίες. Και δεν έχεις να πεις τίποτα για την ίδια τη ζωγραφική και μόνο στη χρονικότητά του βρήκες να σκαλώσεις. Έστω. Ο χρόνος, λοιπόν, για τον ζωγράφο μας είναι ψευδέστηση. Είναι όμως και απάτη. Πώς μπορούν αυτά τα δυο να σταθούν πλάι-πλάι, δηλαδή αν ο χρόνος τον εξαπατά, τότε πώς μπορεί ο χρόνος να είναι ψευδέστηση. Ακολουθεί η διάσπαση. Ο χρόνος δηλαδή πρώτα τον εξαπατάει και τον κοροϊδεύει και ύστερα τον αναγκάζει να διασπαστεί. Και ποιο είναι το υποκείμενο. Διασπάται ο ζωγράφος ή ο ίδιος ο χρόνος είναι διασπασμένος. Τι από τα δύο συμβαίνει. Ακολουθεί η εξαλλαγή. Τι σημαίνει εξαλλαγή. Είναι όρος της ιατρικής. Παρακάτω γράφει διαστολή υποκειμένου και αντικειμένου. Η φράση ταιριάζει σε φιλοσοφική πραγματεία όχι σε τεχνοκριτικό σημείωμα. Το κάθε ουσιαστικό από αυτά που είδαμε ως τώρα δεν ταιριάζει με το διπλανό του, αλλά το ένα αναιρεί το άλλο. Αν ο χρόνος είναι απάτη, δεν μπορεί να είναι διαστολή του υποκειμένου με το αντικείμενο. Προχωρώ. Κατακαιρματισμός και αλωτρίωση. Ενώ η προηγούμενη φρασούλα, διαστολή υποκειμένου και αντικειμένου, είναι παρμένη από τη φιλοσοφία. Το κατακερματισμός και αλωτρίωση ανήκει στο σύγχρονο λεξιλόγιο των κουλτουριάριδων. Συνοψίζω. Η χρονικότητα του ζωγράφου τάδε είναι 1. Ψευδέστηση 2. Απάτη 3. Διάσπαση 4. Εξαλλαγή 5. Διαστολή υποκειμένου και αντικειμένου 6. Κατακερματισμός και 7. Αλωτρίωση Κατάλαβε, φαίνεται, η συγγραφέα ότι μας μπούκωσε αρκετά και σταμάτησε εδώ τον κατάλογο για να προχωρήσει και σε κάποιες επεξηγήσεις. Γι' αυτό κύριο μέλημά του είναι να την εξωστρακίσει. Το «την» αναφέρεται βέβαια στην χρονικότητα. Θα μπορούσε όμως να αναφέρεται και σε οποιοδήποτε ουσιαστικό θηλυκού γένους που αναφέρθηκε από πάνω, όπως την ψευδέστηση την απάτη, την εξαλλαγή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι κομφούζιο γίνεται όταν κάποιος δεν ελέγχει τα λόγια του. Θέλει να πει ότι ο ζωγράφος προσπαθεί να εξωστρακίσει τη χρονικότητα, να βγάλει δηλαδή το χρόνο έξω από το έργο του. Για να το πει αυτό, μασαράδιασε του κόσμου τα αφήρημένα ουσιαστικά. Πώς όμως θα την εξωστρακίσει αναζητώντας την πρωτογένεια μιας νέας ονοματοθεσίας. Την λέξη πρωτογένεια τη διαβάζω για πρώτη φορά. Τι σημαίνει άραγε, μήπως θα πει το πρώτο γένος, η πρώτη γέννηση, η πρώτη φάση της ζωής του ανθρώπου. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά εκείνο που είναι για γέλια είναι η νέα ονοματοθεσία. Τι θέλει να πει, ότι για να εξωστρακίσει ο ζωγράφος το χρόνο από τους πίνακές του δίνει νέα ονομασία στα πράγματα, γιατί μιλούμε βέβαια για ζωγράφο και στη ζωγραφική τι θα πει ονοματοθεσία και ποια είναι η νέα ονοματοθεσία και τι σχέση έχει με την πρωτογένεια, με τη διάσπαση του χρόνου και με όλα τα άλλα που μας είπε παραπάνω. Και δεν σταματάει εδώ αλλά συνεχίζει μέλημα του ζωγράφου είναι να εξωστρακίσει τη χρονικότητα αναζητώντας εκτός από την πρωτογένεια μιας νέας ονοματοθεσίας και την πρωτογένεια μιας ιδιωματικής μορφής. Το δεύτερο αυτό, παραδόξως, το καταλαβαίνω. Υποθέτω πως η ιδιωματική μορφή είναι μια δική του τεχνοτροπία που να αποδίδει το δικό του πρόσωπο ή έστω το ιδίωμα. Και αυτό το απλό πράγμα, δηλαδή το να βρει ο το προσωπικό του ύφο, το κάνει μόνο και μόνο για να εξωστρακίσει τον χρόνο. Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν στο χώρο της τέχνης και ακόμα πιο μυστήρια στο χώρο της κριτικής. Αλλά προσέξτε να δείτε ότι η ιδιωματική αυτή μορφή θα εκολάψει στον τεχνοκριτικό πολλά πράγματα παρακάτω. Μιας ιδιωματικής μορφής που θα το επιτρέψει την αναδόμηση ενός κόσμου όπου μέσα του ερωτικά συγκλίνουν τα πάντα, ικανοποιούνται, αποκαθίστανται. Στην όγδοη σειρά, καθώς βλέπετε, μπήκε και το ερωτικό στοιχείο. Έτσι, προτού τελειώσουν εννιά σειρές αυτής της κυρίας, εμείς θα έχουμε γνωρίσει και το πρόβλημα του έρωτα του καλλιτέχνη μας. Αν καταλαβαίνω καλά, ο ζωγράφος προσπαθεί να εξωστρακίσει το χρόνο που είναι ένα σωρό πράγματα, αυτά τα περνάω στον τούκο. Και αυτό το κάνει αναζητώντας την προσωπική του έκφραση για να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο και να πετύχει και στον έρωτα. Θα και ο έρωτας δεν έχει καμία σχέση με τον χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η κουλτουριάρα με το να θέλει να πει πολλά τελικά δεν λέει τίποτα. Ας πάρουμε λοιπόν έναν άλλο τεχνοκριτικό που συμβαίνει να είναι και καθηγητής ανώτατης σχολής αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι όταν διδάσκουμε στα παιδιά, τα παιδιά θα πρέπει να μας καταλαβαίνουν. Μα θα μου πείτε ότι είναι φοιτητέ και οι φοιτητέ τα καταλαβαίνουν όλα. Για να μην σας κουράσω θα σας διαβάσω μόνο την πρώτη πρόταση, αν και το σύνολο του αποσπάσματος με γαργαλάει πολύ. Λοιπόν, ο καθηγητής αυτός μιλάει για έναν άλλο ζωγράφο, εκ διαμέτρου αντίθετο με τον προηγούμενο, μόνο που η γλώσσα του δεν είναι καθόλου αντίθετη με τη γλώσσα της προηγούμενης κυρίας. Στη γλώσσα, οι σύγχρονοι τεχνοκριτικοί ταιριάζουν όλοι ως προς την ακατανοησία. Διαβάζω. Μολονότι το πρόβλημα της διαμερισματοποίησης της εικόνας φαίνεται να είναι πρόβλημα οργάνωσης σχέσεων και συνεπώς μη θεματικό και επιρρεπές στο συμβολισμό οδηγεί στο θέμα και στο συμβολισμό της εικόνας. Καταλάβατε τίποτα» ούτε κι εγώ. Αλλά ας το αναλύσουμε λέξη προς λέξη. Το πρόβλημα της διαμερισματοποίησης της εικόνας, δηλαδή η εικόνα του ζωγράφου παρουσιάζεται σαν πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα, μη χειρότερα. Εγώ θα το έλεγα το πρόβλημα κατακερματισμού της εικόνας. Προς τι, λοιπόν, να χρησιμοποιούμε αυτές τις κουλτουριάρικες, τις ψεύτικες και τις φτιαχτές λέξεις. Προχωρώ. Το πρόβλημα λοιπόν, αυτό φαίνεται να είναι πρόβλημα οργάνωσης σχέσεων. Αυτό είναι μια μεγάλη κοινοτυπία, αλλά έστω, τη δέχομαι γιατί είναι κατανοητή. Το πρόβλημα όμως της οργάνωσης των σχέσεων μέσα στην εικόνα είναι μη θεματικό και επιρρεπές στο συμβολισμό. Ας βάλουμε τώρα κάτω τα πράγματα για να τα δούμε καλύτερα. Δεν μπορεί να υπάρχει συμβολισμός στη μη θεματική εικόνα και υπάρχει επομένως συμβολισμός μόνο στη θεματική, κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, πλην του ότι δεν καταλαβαίνουμε αυτό που διαβάζουμε, μήπως αν το καταλάβουμε θα διαπιστώσουμε τότε ότι πρόκειται για μία σαπουνόφουσκα. Γιατί συνδέει ο κύριος καθηγητής την έννοια του συμβολισμού με την απουσία θεματογραφίας και με τη διαμερισματοποίηση της εικόνας, με αυτή λοιπόν τη γλώσσα θα διδάξει στους φοιτητές του. Επανέρχομαι τώρα στη φράση μας. Μολονότι το πρόβλημα της διαμερισματοποίησης της εικόνας είναι πρόβλημα οργάνωσης σχέσεων και ρέπει στο συμβολισμό, ενδύτης οδηγεί στο θέμα και το συμβολισμό της εικόνας. Ας προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε. Μολονότι ο συμβολισμός της εικόνας ρέπει προς το συμβολισμό, εντούτης οδηγεί στον συμβολισμό. Αυτό θα πει σαφήνια μια φορά. Έχω αφήσει απ' έξω την κριτική της λογοτεχνίας γιατί οι τεχνοκριτικοί κυρίως είναι που έχουν καταντήσει μάστιγα. Τα πιο πολλά κατανόητα κουλτουριάρικα κείμενα αφορούν την κριτική της ζωγραφικής και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τέλος πάντων, θα σας διαβάσω πάλι ένα μικρό κομμάτι από έναν κριτικό της λογοτεχνίας που κάνει την παρουσίαση ενός σύγχρονου ποιητή. Γράφει λοιπόν «Ο ποιητής τάδε ενδιαφέρεται για την ιχνηλάτηση του στοιχείου εκείνου που κατά τρόπο σταθερό σε όλες τις εποχές της ιστορίας του ανθρώπου κυοφορείται παραμένοντας διαρκώς ανέκφραστο σε εισαγωγικά. Εν τέλει συνεχώς διαφεύγων, ελάχιστον με φωνές όλου». Είναι τρισήμιση σειρές, σχετικά κατανοητές, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ο ποιητή λοιπόν, κατά τον κριτικό μας, ενδιαφέρεται για την ιχνηλάτηση κάποιου στοιχείου. Η λέξη στοιχείο πρέπει να είναι παρμένη από τον ποιητή για να τη βάζει ο κριτικός μέσα σε εισαγωγικά και για να την έχει επιλέξει πρέπει να είναι βασική έννοια του έργου του ποιητή στον οποίο αναφέρεται. Από τη στιγμή όμως που εγώ σαν αναγνώστης δεν γνωρίζω τον ποιητή και δεν γνωρίζω ποιο είναι αυτό το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την ποιησή του ή τη φιλοσοφία του. Η λέξη στοιχείο που χρησιμοποιεί ο κριτικός, είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά, δεν βοηθάει καθόλου να γνωρίσω το έργο αυτού του ποιητή. Στην περίπτωση αυτή, ο κριτικός ξέρει τι γράφει, αλλά χρησιμοποιεί δικό του κώδικα. Ο ποιητής, πάντως, ενδιαφέρεται για την ιχνηλάτηση του στοιχείου, εκείνου που κυοφορείται παραμένοντας διαρκώς ανέκφραστο. Και αυτή η λέξη του ποιητή, που είναι και συνεχώς διαφεύγων. Αναρωτηθήκατε ποτέ μήπως αυτό που μας γράφει ο κριτικός είναι απλή κοινοτυπία που ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους ποιητές. Γιατί βέβαια όλοι οι ποιητές προσπαθούν να τσακώσουν το ανέκφραστο. Αυτό άλλωστε δεν είναι η ποίηση. Αυτό δεν κάνουν όλοι οι ποιητές, μικροί και μεγάλοι, και χτες και σήμερα και αύριο. Άρα αυτό που μας λέει ο κριτικός δεν αφορά μόνο τον συγκεκριμένο ποιητή, αλλά όλους τους ποιητές. Ο κριτικός όμως οφείλει να εντοπίζει την ιδιαιτερότητα του κάθε ποιητή, όχι να φορτώνει στον ποιητή χλιαρές γενικεύσεις. Και προχωρώ. Εάν το στοιχείο κυοφορείται, τότε πώς διαφεύγει διότι οικειοφορείται ή, ή διαφεύγει. Εκτός εάν υπάρχουν και οικειοφορίες που καταλήγουν στην αποφυγή. Τελικά όμως τι συμβαίνει. Η χνηλασία, κιοφορίες που καταληγουν στην αποφυγη ή διαφυγή. Και να ξοδεύουμε τη φεά μας ουσία κύριο από αυτές τις τρεις λέξεις, όταν το νόημα είναι τόσο απλό, ότι ο ποιητή προσπαθεί να πιάσει το ανέκφραστο και γιατί αυτό το τόσο απλό και σχετικό με όλου τους ποιητές, να μας το εμφανίζει ο κριτικός σαν το βασικό στοιχείο της ποιήσης του συγκεκριμένου ποιητή. Βλέπετε λοιπόν πως με το να μην θέλουμε ή να μην μπορούμε να εκφραστούμε σωστά, μπερδεύουμε τον αναγνώστη και δεν τον βοηθούμε καθόλου στην κατανόηση του συγκεκριμένου ποιητή. Εγώ μάλιστα που ξέρω πολύ καλά τον ποιητή αυτό, σας βεβαιώνω ότι όσα γράφει ο κριτικός είναι άσχετα με το σημαντικότερο κομμάτι του έργου του. Ο κριτικό στη μελέτη του αυτή έχει μια κεκτημένη ταχύτητα να μετατρέπει τα ποιητικά δεδομένα σε θεωρία, ενώ η ποιήση δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοσοφία. Άλλωστε, όταν ο συγκεκριμένο ποιητή άρχισε στη μέση τη πορεία του να ερωτοτροπεί και αυτό με τη φιλοσοφία, έσβησε. Εάν όμω οι ποιητέ που ερωτοτροπούν με τη φιλοσοφία σβήνουν, τότε τι μέλλον μπορεί να έχουν οι κουλτουριάριδες που υποδίονται τον κριτικό της Αρπακόλας. Η νεότερη γενιά που ψευτομορφώνεται με τέτοια κείμενα θα γράφει ακόμα χειρότερα και οι παρατηρήσεις της θα είναι και χειρότερες και πιο γελίες. Θυμάμαι συχνά εκείνο που είπε ο στρατής Δούκας ότι με τη λογοτεχνία σήμερα ασχολούνται αποκλειστικά οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από γλώσσα. Τα κακά επομένως είναι δύο. 1. Η διαφθορά των νέων που θα εκφράζονται χειρότερα στο μέλλον. 2. Η διαφθορά της ίδιας της γλώσσας που κι αυτή θα γίνει θολή και νερόβραστη. Θυμάμαι και τον καθηγητή μας της γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο που μας έλεγε «Μακριά από τους μορφωμένους». Και αυτό που μας έλεγε ο αγαθός εκείνος άνθρωπος ισχύει εκατό φορές περισσότερο για τους σύγχρονους κουλτουριάριδες που ούτε τη γλώσσα ξέρουν και ούτε έχουν οργανωμένη σκέψη. Για αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει ειδική συνταγή, ούτε αντιμετωπίζεται με μία εγκύκλιο σαν τη διαταγή του γελίου εκείνου δικτάτορα, του Παπαδόπουλου, να πάψουν οι Έλληνες να βλαστημούν. Δεν αντιμετωπίζεται με ρετσέτες. Έχω όμως να δώσω συμβουλές και προτροπές στους λίγους εκείνους ανθρώπους είτε διανοούμενους είτε λογοτέχνες που συναισθάνονται αυτή την εξαχρίωση της γλώσσας και θλίβονται κατάκαρδα για όλη αυτή την κατάδια. Η λύση λοιπόν είναι μία. Να προσέχουμε πολύ τα λόγια μας. Να προσέχουμε ακόμα περισσότερο τα γραφτά μας. Κάθε τι που λέμε να το σκεφτόμαστε και προπάντων σωστά. Πρέπει να γράφουμε προπάντων κατανοητά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να διαβάζουμε κλασικά κείμενα της λογοτεχνίας μας που έχουν σωστή και ζωντανή γλώσσα και επίσης να στείλουμε αυτή στις κουβέντες του λαού. Ο Σολωμός πήγαινε στις ταβέρνες της Κέρκυρας για να ακούσει τους πρόσφυγες από την Κρήτη που τραγουδούσαν μαντινάδες και ο Καβάφης πήγαινε στα καφενεία και τα φαρμακεία της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας και στην Εαυτή για να τσακώσει καμιά ζωντανή ελληνική φράση ενώ εμεί σήμερα διαμορφώνουμε τη γλώσσα μα από τι εφημερίδε, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, και χώρια που δεν μα μένει καιρό ούτε να σκεφτούμε ούτε να χωνέψουμε αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Πάντως ούτε το να στείλουμε αυτή αρκεί. Χρειάζεται και κάτι ακόμα. Να ασκούμαστε στο γράψιμο και η άσκηση γραφής κρατάει μια ολόκληρη ζωή.